που το λέω για τους αγαπημένους μου φίλους που έχουν Cooper, αλλά να προσέχουν να βαδούν κανένα τέτοιο Hyundai στο δρόμο, γιατί δεν είναι εύκολος πελάτης. Γιατί ράβει. Ναι, είναι λίγο δύσκολος πελάτης. Καλησπέρα τσακαλιά. Πάμε. Πού πάμε? Στο Διόνυσο. Τι θα κάνουμε εκεί? Λοιπόν, Πατσουρέας. Όποιος το ξέρει, όποιος δεν το ξέρει βασικά, να μπει να το μάθει. Έχουμε κανονίσει ραντεβουδάκι με τον Πατσουρέα. Πάμε να οδηγήσει το ΕΝ, να μας πει και 2-3 πραγματάκια. Θα δούμε πώς θα το φτιάξουμε το όλο θέμα. Αλλά Πατσουρέα έχει το μενού. Κώστα Πατσουρέα, όποιος δεν το ξέρει, θα πει 2 πραγματάκια και εδώ σίγουρα. Μπορείτε να το ψάξετε και στο ίντερνετ αν θέλετε. Είναι γνωστός, έχει τρέξει σε πολλούς αγώνες. Συνεχίζει και τρέχει ακόμα. Και αν είμαστε και τυχεροί, θα έρθει κι άλλο υλικό μπόλικο με το Evo 9. Έχει ένα αγωνιστικό Evo 9, πόσα πολλά άλογα. Θα μας τα πει. Λοιπόν, έχει διάφορα. Τον έχουμε δει και με Ferrari, τον έχουμε δει και με Evo, τον έχουμε δει και με Porsche, τον έχουμε δει και με πολλά. Θα τον μάθετε σε λίγο. Φύγαμε. Είμαστε τραβηγμένοι. Ωραία. Για να ξεκινήσουμε τον Άρη, πώς φαίνεται το κάθισμα σε έναν ψηλό άνθρωπο? Αυτό πήγα να σου πω, ότι μου αρέσει πάρα πολύ το κάθισμα. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που φανταζόμουν. Αυτό πατάω το κόκκινο για να πάρει. Όχι, το κόκκινο είναι το ρεύ. Και... σε ψαρώνει. Έχει εκεί στο start stop πίσω από το. Εκεί. Α, οκ. Okay. Όπα, οργανάκια πολύ πονηρά. Το γαλάζιο. Το γαλάζιο. Μπράβο, μια φορά. Εντάξει. Α, είμαστε αυτό και. Το, το βάλαμε και καλά race mode. Okay. Σαν το αντίστοιχο δικό σας. Έχουμε και anti-spin mode. Ναι, ναι, τώρα είναι σε sport κατάσταση, γιατί έχει off sport και on. Ναι. Θέλετε να το βγάλουμε τελείως? Νομίζω καλύτερα. Έβγαλε traction control. Ωραία. Κάνει και βαβουρίτσα, ε. Έχει... φοράει downpipe αυτό. Του λείπει το downpipe, του λείπει το... Έχει ένα παράλληλο εγκέφαλο και έχει και pedal box. Αν θέλετε μπορείτε να το βάλετε και το pedal box. Για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω τι είναι το pedal box. Είναι, είναι σαν να το κάνει ντίζα τον γκάζι. Έχει τρομερή απόδοση. Κάτω αριστερά. Που έχει το πράσινο κουμπί κάτω εκεί. Τώρα, είναι, τώρα άμα πατήσετε λίγο πιάζει γίνεται τζάτα το ρίζα. Ναι, είναι πολύ άμεσο. Α, μάλιστα. Τώρα είμαστε δηλαδή όπως πρέπει. Θα τώρα πάμε... ένα τέτοιο και στο Porsche. Αυτό δεν έπαιρνε καμπάρι από τέτοια. Είναι λίγο πιο γρήγορο το μαμά τώρα. Έχει και το ρευμάτσι. Κάνει και κατεβάσματα μόνο το. Ναι, έχει ρευμάτσι. Συγχρονίζει τις τροφές. Αντί να κάνεις heel and toe, το κάνει μόνο του. Έχουμε κάποιο θέμα? Όχι. Όλα καλά. Μ' αρέσει που κατεβάζει μόνο του. Ανεβάζει τροφές στο κατεβάσμα. Ναι, είναι πολύ ωραίο αυτό. Τα φρένα πώς φαίνονται? Πολύ ωραία. Παρά είναι καλό, μου κάνει εντύπωση. Μα μου το έχει πει και ο Λόρις, θα στα πει και εσάς. Μίνι Κούπερ έχετε οδηγήσει? Είχα πολλές φορές. Και όντως είναι τέλειο το αμάξι. Παίρνει μεγάλη εντύπωση. Έτσι πρέπει. Πολύ, πολύ αμόρφωτο το βλέπω το μικρό. Το μικρό. Ο γιος, δεν μας αρέσει. Αυτό κάνει τα ίδια στην πισίνα. Πραγματικά είναι πολύ ωραία αυτοκίνητα. Ήθελα πολύ να το δοκιμάσω γιατί μου το είχε πει και ο Λόρι. Μου λέει θα ξεχάσει τα Cooper. Κοίταξε, γιατί είναι την πρώτη φορά το οδηγώ. Αλλά
Αγί, τι εσύ κάνει εδώ. Είμαστε και τέσσερις. Ναι, εντάξει, να είμαστε οικογενειακά. Μια οικογένεια μπορεί να πηγαίνει πιο γρήγορα. Και υπόψη τα παιδιά σίγουρα θα είναι πιο ελαφριά από εσά. Οπότε θα το παίρνετε για οικογενειακό, λέτε. Δεν ξέρεις τι γίνεται, για όλες τις χρήσεις κάνει. Πας την οικογένεια στον προορισμό και μετά φεύγει για κανένα μας. Κάνουμε μια βολτρόλα, το δούμε λιγάκι. Είναι και στο κατηφορικό κομμάτι. Πάντως από φρένα όντως με έχει εντυπωσιάσει, τίποτα δεν έχει πει όχι. Για αυτό που είναι, είναι φοβερά. Πολύ πίστονο έτσι. Πάρα πολύ ωραίο. Και δεν... εμάς δεν μας έχουν καταλήψει. Να ζεσταθούν δηλαδή τόσο... Και ωραίο θορυβάκι κάνει, ε. Κάνει αυτό το παπαπού που αρέσει στο γιο. Το κάνει και μαμά. Α, ναι. Απλά πιο light σε decibel. Έχει αρχίσει τότε τα φρένα του να μου... κουράζονται. Γιατί είμαστε και τέσσερις. Εντάξει, είναι για την τελευταία στιγμή που τα πατάτε. Καλό είναι ότι επειδή είναι η ώρα τέτοια, δεν έχει καθόλου κίνηση. Και έτσι μπορούμε και οδηγούμε χωρίς να δημιουργούμε προβλήματα. Εγώ θα ήθελα να μάθω τι έχει αντικρίσει. Ο γιος. Ναι, και δεν τον νοιάζει τίποτα. Ο γιος είναι χαλάρος πολύ. Δηλαδή πες να του φαίνεται ότι ξέρω εγώ. Ρε μπαμπά, γι' αυτό με φώναξε. Μα όχι, δεν έρθει κι αυτός. Τώρα αρχίζει η τάπα. Τώρα ήταν να δει το δρόμο. Το δρόμο δεν το ξέρω καλά, δεν άλλη. Υδρώσαμε. Λόγω ζέστης. Α. Thank you.
κοπέλα. Κάνει έτσι. Ας πρώτο τηλεφωνώ. Σε προειδοποιεί για το... Α, δεν στάθηκε. Όχι, όχι. Απλά, μα είναι πολύ ψηλέ, σε προειδοποιεί. Τι μπορεί να πεταχτεί κανένα πιστόνι. Ναι, κάτι τέτοιο. Πιστόνι, όχι, το σάσμαν. Νομίζω εντάξει, να το ξεκουράσουμε λιγάκι. Έτσι. Να ξεκουραστούμε κι εμείς λίγο. Να ξεκεντρώσουμε λίγο οι παλάμες μας. Είμαστε καλό δρόμο, έτσι. Πολύ καλό. Δεν έχετε παράπονο. Αχ, αέρας. Θερμοκρασία λαδιού 125, καλά μου. Όπα ρε! Στην πίστα έχω δει 118, ρε, δεν 125. Πίστε! Πάντως όντως είναι φανταστικό αυτοκίνητο στο λόγο. Πώς? Τα μάξι γαμί. Θα πούμε κάπου πιο ήρεμα. Πρέπει να κάτσουμε να πούμε. Δηλαδή με το Porsche εδώ πέρα πώς μπορεί να μπαίνει. Ρε το γιο μου. Ορίστε, γέλαζε. Φαντάζομαι. Αλήθεια τώρα, πόσο δηλαδή. Πόσο. Έχουμε φτάσει τώρα, πήραμε καφέ. Εδώ πόσο είναι 800. Γραμμά. Τα σκασίματα δεν τα ακούτε. Μ' αρέσει πολύ. Ωραία, ωραία. Είμαι και έχω ξεσυνηθίσει από τα χειροκίνητα, ρε παιδί μου. Φαίνεται. Χωρίς πλάκα. Έχω μάθει που τα κάνω έτσι. Μα εγώ όταν είδα αυτά τα κουμπάκια εδώ, λέω α, ωραίο είναι αυτόματο. Τι ωραίο αυτοκίνητο. Περίμενε το πέρασμα. Πάντως, παιδιά, πέραν της πλάκας, για ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι σχετικά μικρό, σπορτίβικο και σε λογικά πλαίσια φαντάζομαι και η τιμή του, νομίζω ότι είναι συγκλονιστικό, όχι απλώς καλό. Αν σκεφτούμε ότι είναι αντίστοιχο, εξαιρετικό αυτοκίνητο, ένα Mini Cooper, ας πούμε, Works. Το αυτό Works έχει 40, 38, κάπου. Παραπάνω. Μπορεί να ξεκινάει από 40. Ναι, okay. Και δεν είναι, ξέρεις, με οθόνες και κόλπα και τέτοια πράγματα. Τόσο πολλά. Πιο μικρά είναι όλα. Εν πάση περιπτώσει, είναι τρομερό, όχι απλώς καλό. Έχει και πολλά έξτρα, έχει και launch control. Αυτό δεν το βλέπω τώρα. Μπορώ να σου πω σαν πάτημα, σαν... ούτε ανάρτηση δεν έχετε πειράξει. Τίποτα. Δηλαδή είναι απίστευτο το αυτοκίνητο. Θα κάνει όλα. Το πιο ωραία futures είναι το rev matching. Αυτό που σας ανέβαινε στροφές στο κατέβασμα. Α, ναι, αυτό δεν το ξαναδεί ποτέ. Ούτε εγώ ξέρω να υπάρχει κάπου. Μόνο στα αυτόματα. Είναι το πιο ωραίο, ναι. Τα DSG και τα DCT και τα... όλα αυτά τα αυτοκίνητα καινούρια, τα γρήγορα, με τις ταχύτητες που έχουν μάθηση, αυτά κατεβάζουν με διπλοκαδιά. Ναι. Αυτό είναι, πιστεύω, στο κάνει semi-manual. Ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή είναι πολύ ωραίο, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Είναι φοβερό, όχι απλώς ωραίο. Εντάξει, είναι σαν να έχει τετραδιεύθυντο στο αυτοκίνητο. Ναι, ναι. Στρίβει, δηλαδή. Και είναι... το θέμα είναι ότι το βοηθάει. Σίγουρα επηρεάζουν τα λάστιχα που σας είπαμε. Αλλά και καλά λάστιχα να έχει, άμα σου φύγει, φεύγει πλάγια με τις πόρτες. Δεν... έχει το ίδιο να φεύγει. Όχι, όχι. Ναι, ξέρετε ότι το φεύγω σε αυτοκίνητα τα οποία είναι φτιαγμένα για να μην φεύγουν, είναι μια επιλογή που την κάνει ο οδηγός, δεν την κάνει τα μάξι. Δηλαδή, εγώ τώρα που το είδα, το αυτοκίνητο, αν θες να φύγει, μπορώ να το κάνουμε να φεύγει όσο θες. Αλλά αν δεν οδηγήσεις χωρίς να φύγει, δεν κουνιέται. Άρα η Hyundai έχει κάνει καλή δουλειά. Είναι συγκλονιστική η δουλειά της και νομίζω ότι την έχει βοηθήσει πάρα πολύ τόσων χρόνων συμμετοχή της σε ράλι. Εγώ δεν είμαι, ούτε δημοσιογραφικά το βλέπω, τίποτα. Σαν ένας οδηγός έμπειρος που εν πάση περιπτώσει πολλά χρόνια σε αγώνες και πολύ δυνατά αυτοκίνητα, μπορώ να σας πω αυτό που βλέπω. Είναι πάρα πολύ τίμιο, το λιγότερο που μπορώ να πω, και είναι ένα αμάξι το οποίο δεν αισθάνομαι ότι σε προδίδει. Δηλαδή το αισθάνομαι έντονα. Αρκεί να το ξέρεις να οδηγείς κιόλας. Έτσι. Δηλαδή δεν σημαίνει αυτό που βλέπουμε ότι. Δεν σημαίνει ότι αυτό που έκανε μπορεί να το κάνουμε εμείς. Είναι δηλαδή τώρα σαν να δεις έναν τύπο να
να παίζει καράτε και επειδή είδαμε μια ταινία γίναμε και εμείς Jackie Chan. Δεν είναι το ίδιο. Οπότε μην τα δοκιμάσετε αυτά που είδατε στο βίντεο. Εντάξει, τώρα εμείς είχαμε κλείσει το περισσότερο κομμάτι του δρόμου. Και εν πάση περιπτώσει, ναι, δοκιμάζαμε να δούμε το αυτοκίνητο κάτω από αυτές τις συνθήκες. Σωστά, πολύ. Ελπίζω να το απολαύσατε. Μια χαρά ήταν. Καλά ήταν. Δεν θα τα γρήγορα. Τώρα κερνάμε εμείς. Πολύ καλά. Πολύ καλά. Πάμε να τα πούμε. Και τώρα πόσο. Πόσο του βάζει το 1 μέχρι το 10 με αυτό το αμάξι ή με κάποιο άλλο που έχει πάει. Σε αυτή τη διαδρομή που έκανα. Ναι, σε αυτή τη διαδρομή. Με αυτό, σε αυτό που έκανα ο μπαμπάς. Ναι. Αυτό ήταν. Τέσσερα ήταν. Ήτανε τέσσερα. Τι τέσσερα. Λοιπόν, ένα overall, πώς το είδατε το αμάξι. Overall. Ένα αυτοκίνητο το οποίο. Αν δεν μου λέγανε. Και δεν το λέω να υποτιμήσω τη μάρκα. Αν δεν μου λέγανε ότι είναι Hyundai και είναι το τελευταίο μοντέλο της Lamborghini, θα σου έλεγα ένα τεράστιο μπράβο στους Ιταλούς. Από εκεί και πέρα τώρα, για να μπούμε στην πραγματικότητα, είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει αγωνιστικές 100% ρίζες, ναι, αυτό μπορώ να πω, περιβόλεπτο να το πω έτσι, είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο όταν με φωνάξατε να συναντηθούμε και με καλέσατε, θεωρήσα, λέω εντάξει, okay, τα παιδιά αγαπούν τη Hyundai και γι' αυτό τον λόγο έγινε αυτό το ραντεβού. Όμως, μόλις ξεκινήσαμε κατευθείαν με το που φύγαμε από εδώ, να πάμε τη βολτούλα αυτή, αλλάζοντας τις πρώτες τρεις ταχύτητες, κατάλαβα ότι δεν έχει καμία σχέση με αυτό που περίμενα. Εν όψη ότι, να λάβουμε υπόψη μας μάλλον ότι είμαι ένας άνθρωπος που αγαπώ υπερβολικά τα Mini Cooper, να πω ότι είχα ακούσει τη γνώμη του φίλου μου του Λόρη του Μελετόπουλου που πιστεύω ότι και αυτός θα σας μιλήσει για αυτό το αυτοκίνητο που έχει, πει, το που έχει αυτό το αυτοκίνητο και είχε Cooper S, μου είχε πει ότι είναι καλύτερο από Cooper S. Εγώ όταν μου το είπε λέω εντάξει και okay, πήρε καινούργιο αυτοκίνητο και θέλει να υπερβάλλει, όμως στην πραγματικότητα λυπάμαι που το λέω για τους αγαπημένους μου φίλους που έχουν Cooper, αλλά να προσέχουν να βαδούν κανένα τέτοιο Hyundai στον δρόμο, γιατί δεν είναι εύκολος πελάτης. Γιατί ράβει. Ναι, είναι λίγο δύσκολος πελάτης. Ναι. Τι να πω. Κάτι αρνητικό από το αμάξι έτσι όπως το είδατε τώρα στα γρήγορα. Κάτι αρνητικό. Το αρνητικό ήταν ότι θα ήθελα να το οδηγήσω μόνος μου, okay, για να είναι ακόμα πιο σβέλτο, γιατί σε αυτή την κατηγορία όταν είναι 4 άτομα σε ένα αυτοκίνητο έχει τεράστια διαφορά. Αρνητικό, δεν έχω κάποιο αρνητικό. Δεν έχουμε. Όχι. Περάσαμε το τεστ. Είναι το αυτοκίνητο το οποίο πραγματικά και οι πιο αυστηροί κριτές τους λέω να με αγάπη να το δοκιμάσουν πριν εκφέρουν άποψη. Να πούμε, και, ναι, αυτό. Να πούμε επίσης ότι μιλάει γενικά για μηχανικά που συστημένο το αμάξι και πώς στρίβει και και. Και το σασμάν είναι. Ναι, θέλω να πω για εμφάνιση δεν μιλάει, μπορεί να μην του αρέσει κάτι. Θέλω να πω ότι μιλάει συγκεκριμένα ναι, για. Για οδηγική συμπεριφορά. Ναι, ναι, η αλήθεια είναι ότι το Cooper. Συγγνώμη που το συγκρίνω με το Cooper, αλλά επειδή το Cooper το αγαπώ και έχω αλλάξει πολλά Cooper, μου αρέσει πολύ και στην εμφάνιση. Αυτό στην εμφάνισή του μου θυμίζει, μπορώ να πω, το καινούριο Yaris. Λίγο, συγγνώμη. Λιγάκι πίσω δεν φέρνει λίγο με το καινούριο Yaris. Πίσω δεν ήμουν ποτέ φαν, οπότε ναι, το, okay, το αγόρασα. Το μπροστά έχει πολύ ωραίο. Το μουτράκι του, ναι, είναι ωραίο. Είναι σαν ένα λεπουδάκο μπροστά. Εντάξει, είναι πονηρό. Είναι πονηρό και είναι και πονηρό και στην πράξη το αυτοκίνητο. Τι να πω. Είναι μ' άφησε άφωνο, δεν το πίστευα. Δηλαδή μπορεί να κινηθείς πάρα πολύ γρήγορα με αυτό. Πάρα πολύ γρήγορα. Αλήθεια, δεν το καταλάβαμε. Και με ταξίδι τετραμελής οικογένειας. Δεν πάει κανένα. Και είμαστε και. Τι να πω. Όσοι έχετε τέτοιο να το χαίρεστε. Πραγματικά είναι φοβερό. Είναι φοβερό και δεν το πιστεύω, ειλικρινά. Μπράβο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Πατσουρέα που μας έκανε την τιμή. Εγώ ευχαριστώ. Έχουμε... Μου κάνατε και εμένα την τιμή. Ελπίζω να τα πούμε και σε κάποιο επόμενο έτσι. Τώρα που τον γνωρίσαμε καλύτερα, θα τον κρατήσουμε από κοντά. Αν μπορούμε. Γεια σας. Έχει πολλά να δώσει. Εύχομαι και ένα τεράστιο μπράβο στη Hyundai. Ένα τεράστιο μπράβο στους Κορεάτες. Έχουν κάνει ένα καταπληκτικό αυτοκίνητο. Οφείλω να το παραδεχτώ. Ευχαριστούμε πολύ, τσακάλια. Να είστε καλά. Θα έχουμε νεότερα. Θα δείτε σύντομα στο κανάλι. Έχουμε εκπλήξεις. Έχουμε εκπλήξεις κι άλλες. Να είστε καλά. Γεια σας. Αυτός ήταν, έφυγε. Λοιπόν, τον ευχαριστούμε πολύ για το βίντεο. Τελειώσαμε. Να πούμε επίσης ότι ο δρόμος τον είχαμε κλείσει για να κάνουμε αυτές τις δοκιμές, οπότε μην το δοκιμάσετε. Αυτά.
έρχονται εκπλήξεις. Ευχαριστούμε πολύ. Τζέκαλς, ένας τέτοιος οδηγός, ένα τέτοιο εργαλείο, κάτι θα ξέρει παραπάνω. Όποιος δεν ενδιαφέρεται, πληροφορίες επίσης.